Στις εγκαταστάσεις των παιδικών κατασκηνώσεων του Καλαθά μεταφέρθηκαν 22 μετανάστες από τον Μπαγκλαντές που αποβιβάστηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Παλαιόχωρα. Για δύο βράδια φιλοξενήθηκαν στο χώρο των ερασιτεχνών ψαράδων στο λιμάνι της Κωμόπολης, ωστόσο η αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες και η έλλειψη κατάλληλου στεγασμένου χώρου δεν επέτρεπαν στο Δήμο Καντάνου Σελήνου τη συνέχιση της διαμονής τους στην περιοχή. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαν οι μετανάστες, ο Δήμαρχος ο κ. Σημανδυράκης και αντιδήμαρχος η κυρία Κοινωνικής Πολιτικής η κυρία Ζερβουδάκη ήρθαν σε επαφή με τον Δήμο εκεί για οτιδήποτε χρειαστεί να συμβάλλει και ο Δήμος Χανίων. Σήμερα θα έρθουν εδώ, θα μεταβούν. Έχουμε ετοιμάσει όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται για την παραμονή τους στην προσωρινή, ώσπου να γίνουν οι απαιτούμενες διαδικασίες από τις αρχές και να μεριμνήσουν για τα περαιτέρω. Την σύντηση των μεταναστών έχει αναλάβει ο Δήμος Χανίων, ενώ στο εξεταστήριο των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης, κλιμάκιο γιατρών θα επανεξετάσει τους μετανάστες, καθώς κάποιοι εξ αυτών αντιμετωπίζουν μεταδιδόμενες δερματικές ασθένειες. Όπως κάθε φορά, όλες οι αρχές και οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την προσωρινή φιλοξενία και υποστήριξη, νομίζω θα μεριμνήσουν για οτιδήποτε χρειαστεί. Ήδη από την Κυριακή, οι μετανάστες βρίσκονται σε καραντίνα, καθώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης δερματικών παθήσεων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό των διακινητών. Στις παιδικές κατασκηνώσεις του Καλαθά, 22 μετανάστες θα παραμείνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση από τις λιμενικές αρχές και σίγουρα μέχρι να αναρρώσουν όσοι νοσούν. Η περιπέτεια των 22, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και τρεις ανήλικοι από 15 έως 17 ετών, άρχισε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το σκάφος το οποίο επέβαιναν έμεινε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή 77 ναυτικά μίλια δυτικά της Παλαιόχωρας. 5 παραπλέοντα πλοία κινητοποιήθηκαν για την διάσωσή τους και την επιβίβασή τους στο πλωτό του λιμενικού. Μόνο τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου πέρασαν τα ελληνικά σύνορα πάνω από 7.000 πρόσφυγες και μετανάστες, αριθμός που έχει σημάνει συναγερμό στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ πολλοί εκφράζουν φόβους για νέο μεταναστευτικό κύμα.